Στο σημερινό βίντεο θα δούμε μια εναλλακτική εκδοχή αν ο ΠΑΟΚ είχε φύγει από το πρωτάθλημα και όχι απλά από το γήπεδο στο ματς κόντρα στην ΑΕΚ το 2018. Το Μάρτιο του 2018, πριν 5 χρόνια περίπου, είχε γίνει το ματς ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα. Ένα ματς το οποίο θα έκρινε σε μεγάλο βαθμό το ποιος θα έπαιρνε το πρωτάθλημα για τη σεζόν 17-18. Όπως είναι λογικό, ένα τέτοιο ντέρμπι είχε πάρα πολλή αγωνία, πάρα πολλά νεύρα και πήγαινε 0-0 μέχρι το τέλος. Όπου ο ΠΑΟΚ κάπου στο 89-90, στα τελευταία λεπτά του ματς, σκόραρε από κόρνερ. Το γκολ του ΠΑΟΚ μέτρησε για μερικά δευτερόλεπτα, για μερικά λεπτά και μετά από σύσκεψη του διαιτητή και του επόπτη, ακυρώθηκε. Και εκεί έγινε τον μπάχαλο. Έγινε χαμός, διαμαρτυρίες, όλοι φωνάζανε. Τα έχετε δει νομίζω οι περισσότεροι που βλέπετε το βίντεο, αν δεν τα έχετε δει, μπορείτε να πάτε να το ψάξετε στο YouTube. Και μπήκε και ο πρόεδρος της ομάδας, ο Ιβάν Σαββίδης, και είπε στους παίκτες: πάμε να φύγουμε. Δεν συνεχίζουμε το match, δεν θέλω να παίξουμε άλλο αυτό το match. Ο αρχηγός της ομάδας, ο Βιερίνια, επέμενε να μείνουν να παίξουν, το οποίο δεν έγινε. Οπότε αυτό το match διεκόπη εντελώς και τελείωσε 0-3 στα χαρτιά υπέρ της ΑΕΚ. Εμείς λοιπόν σήμερα θα δούμε τι θα γινότανε αν ο ΠΑΟΚ, εφόσον έφυγε από αυτό το match, έλεγε: δεν ξανακατεβαίνω και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και πήγαινε σε ένα από τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Και γι' αυτό, όπως ξέρετε, έχουμε τον τροχό να μας βοηθήσει και θα μας επιλέξει σε ποιο πρωτάθλημα θα παίξουμε στην τύχη. Την προηγούμενη φορά στο βίντεο με τον Παναθηναϊκό, αν δεν το έχετε δει, μπορείτε πάντα να το δείτε, μας είχε πάει στη Σερία. Για να δούμε σήμερα ο ΠΑΟΚ πού θα καταλήξει, θα φύγει από τη Super League και σε ποιο πρωτάθλημα θα πάει. Ξεκινάμε με τον τροχό μας και για να δούμε, γυρίζει ο τροχός και τι έχουμε. Έχουμε Bundesliga, μάλιστα. Ενδιαφέρον φαίνεται. Για να δούμε. Οπότε ο ΠΑΟΚ θα πάει στην Bundesliga και θα τον βάλουμε στη θέση της Bochum. Εντάξει, σχετικά δυνατή ομάδα, δεν θα λείψει πολύ νομίζω στο πρωτάθλημα. Και επειδή πλέον ο ΠΑΟΚ αλλάζει πρωτάθλημα, οπότε υπάρχει διαφορετικό μάρκετ από τη Super League στην Bundesliga, είναι λογικό αυτό. Ο Ιβάν Σαββίδης αποφάσισε να επενδύσει περισσότερα χρήματα στην ομάδα του ΠΑΟΚ, εφόσον πλέον είναι και διαφορετικά τα χρήματα που θα παίρνει από χορηγίες, από τηλεοπτικά δικαιώματα κτλ. Όλα αλλάζουν όταν παίζει ποδόσφαιρο σε μια άλλη χώρα. Οπότε έχει τα λεφτά και θα δώσει 500 εκατομμύρια budget στον ΠΑΟΚ στην πρώτη χρονιά της Bundesliga. Καλά θα πάει, πιστεύω αυτό. Όμως τα σημαντικά πράγματα στην ιστορία μας δεν σταματάνε εδώ. Υπάρχουν μερικά tasks που πρέπει να ολοκληρώσουμε για να πάει το save πάρα πολύ ωραία. Πρώτον και πολύ σημαντικό, πρέπει να πάμε τον ΠΑΟΚ στο Champions League. Πρέπει να μπούμε στην τετράδα της Bundesliga. Δύσκολο, κάποια στιγμή πρέπει όμως να το κάνουμε και ο ΠΑΟΚ να παίξει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Δεύτερον, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κατακτήσει τουλάχιστον ένα κύπελο Γερμανίας. Και επίσης, τρίτο και αυτό αρκετά σημαντικό, είναι ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος είναι από τα μεγαλύτερα ελληνικά ταλέντα αυτή τη στιγμή. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς εδώ είναι να τον κρατήσουμε στην ομάδα, να τον εξελίξουμε, να τον κάνουμε star και ηγέτη του ΠΑΟΚ και να γίνει και legend της ομάδας στη συνέχεια. Αυτές είναι οι τρεις αποστολές που έχουμε σε αυτό το save. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά, αυτή εδώ είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ όταν ξεκινάμε στην πρώτη σεζόν. Όπως βλέπετε, ο Κωνσταντέλιας βρίσκεται ήδη βασικός. Αυτό ισχύει και στην πραγματικότητα. Και εννοείται, ξεκινάμε κατευθείαν με μεταγραφές. Το μας μεταγραφικό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο. Δεν γίνεται να μην είναι γεμάτο. Έχουμε το περισσότερο budget που θα έχουμε ever. Και ξεκινάμε κατευθείαν με την πρώτη μας μεταγραφή, ο οποίος είναι ο Jeremy Frimpong. Βρίσκεται ήδη, περνάει εδώ τα ιατρικά. Ανακοινώνεται. Έδωσα λίγα χρήματα παραπάνω, αλλά πιστεύω ότι είναι μια θέση στο δεξί μπακ η οποία είναι δύσκολη. Δεν βρίσκεις πάρα πολύ καλούς παίκτες και πιστεύω ότι αυτόν εδώ θα τον έχουμε σε όλο το save. Το πιστεύω θα κρατήσει πάρα πολύ. Για 4 χρόνια τον κλείσαμε, θα τον ανανεώσουμε σίγουρα από τη Leverkusen. Και όπως ξέρετε, ξεκινάμε πάντα τις μεταγραφές μας παίρνοντας παίκτες από τις ομάδες που βρισκόμαστε στο πρωτάθλημά τους. Γιατί και πρέπει να τις αποδυναμώσουμε και θέλουμε και παίκτες που έχουν εμπειρία από το πρωτάθλημα. Όλα δουλεύουν ωραία όταν παίρνεις παίκτες από το ίδιο πρωτάθλημα. Είναι καλό, είναι καλό. Ξεκινάμε 82 rating, μπαίνει κατευθείαν εννοείται βασικός στη θέση του Σάστρε και προχωράμε. Και δεύτερη μεταγραφή κατευθείαν, ένας από τους αγαπημένους μας παίκτες εδώ στο κανάλι και ειδικά από το Ultimate Team που τον έχουμε χρησιμοποιήσει είναι ο Μπαμπαντέρ, ο Μπεν Γιέντερ με 50 εκατομμύρια. Αλλά 50 εκατομμύρια σκάσαμε εύκολα. Μπαμπαμ τον πήραμε από τη Μονακό. Έχουμε striker να παστελώνει μπροστά. Χρειαζόταν κάτι τέτοιο και νάτος, Μπεν Γιέντερ στον ΠΑΟΚ. Απλά πράγματα. Και η τρίτη μας μεταγραφή είναι γεγονός. Αυτή τη φορά δεν πήραμε παίκτη από την Bundesliga, αλλά πήραμε Γερμανό παίκτη ο οποίος έπαιζε καιρό στην Bundesliga και τα τελευταία χρόνια ήταν στην Premier League. Τελευταίος του χρόνος στη Manchester City, τελευταία χρονιά στο συμβόλαιό του. Το εκμεταλλευτήκαμε, κάναμε μια ωραία αγορά πιστεύω και φέραμε Ιλκάι Γκούντογκαν πίσω στην Bundesliga με τα χρώματα του ΠΑΟΚ πλέον. Οπότε ναι, αυτή είναι η τρίτη μεταγραφή μας για την πρώτη σεζόν. Και μετά την ενίσχυση στην νευραλγική θέση του κέντρου που πήραμε τον Γκούντογκαν, τώρα θα πάρουμε σε μια άλλη θέση που πονάει γενικά. Πρέπει να έχουμε ένα καλό τερματοφύλακα και έμπειρο τερματοφύλακα και αυτό ακριβώς έχουμε. Πήραμε Keylor Navas στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι μια λύση η οποία θα κρατήσει για πολλά χρόνια, αλλά πιστεύω μπαίνουμε δυνατά στην πρώτη σεζόν με ένα πολύ πολύ καλό τερματοφύλακα. Πιστεύω θα μας βοηθήσει αυτό στην πρώτη σεζόν, γιατί είναι μια δύσκολη, μια μεταβατική σεζόν. Οπότε πρέπει να έχουμε καλό τερματοφύλακα και
και θα έχουμε για τα επόμενα 2 χρόνια τουλάχιστον. Και κόστησε μόνο 10 εκατομμυρία και έτσι 10 μισό τίποτα. Όπως σας είπα, θα έχουμε πολύ άσχολο καλοκαίρι στο πρώτο μας μεταγραφικό παράθυρο. Οπότε ενισχύουμε κι άλλη μια θέση την οποία δεν είχαμε ενισχύσει μέχρι τώρα, τα άκρα της επίθεσης. Μέσα ναι, παίρνουμε κι άλλο παίκτη από την Bundesliga, από την Bayern και πιστεύω σε πολύ καλή τιμή. Γιατί το value ήταν 46, το οποίο είχε γύρω στα 58 νομίζω. Leroy Sané λοιπόν στην Παοκάρα. Και άλλη μια μεταγραφή είναι γεγονός και νομίζω ότι είναι A. Ναι. Έκανα πάρα πολύ καλό deal. Μπορεί να μην πήραμε έναν παίκτη ο οποίος είναι πασίγνωστος. Είναι ο Conrad Laimer από τη Λειψία. Άλλη μια μεταγραφή από παίκτη της Bundesliga, 84 και είναι 25 χρονών. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ ωραία προσθήκη και θα κρατήσει αρκετά στην ομάδα. Άλλη μια προσθήκη λοιπόν στο πρώτο καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ. Conrad Laimer, πάμε. Και με την επόμενη μεταγραφή μας λοιπόν η επιθετική τριπλέτα ανανεώνεται και γίνεται Ben Yedder, Sané και Ousmane Dembélé. Ήρθε Ousmane Dembélé από Μπαρτσελόνα και πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή τιμή εντωμεταξύ που το παίρνουμε. 63 εκατομμύρια, 64 σχεδόν για τον Ousmane Dembélé από Μπαρτσελόνα. Το μόνο που μένει είναι να το πείσουμε να σταματήσει να παίζει Fortnite και να επικεντρωθεί στο ποδόσφαιρο. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και θα έχουμε φοβερά αποτελέσματα πιστεύω μπροστά. Σιγά σιγά λοιπόν η ομάδα ολοκληρώνεται για την πρώτη σεζόν και είναι έτοιμη να μπει στην πρώτη σεζόν με άλλη μια προσθήκη τον Γιώσκο Γκουαρντιόλα. Έπρεπε να πάρουμε και ένα center back και δεν πήραμε απλά ένα center back. Πήραμε ένα center back για πολλά χρόνια. 20 ετών, είναι 82 overall αυτή τη στιγμή, αλλά είναι 20 ετών. Και τον πληρώσαμε ούτε 70 εκατομμύρια. Μόνο 69 εκατομμύρια από τη Λειψία και άλλος ένας παίκτης από την Bundesliga. Και είμαστε πανέτοιμοι για να μπούμε στην πρώτη σεζόν. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η ομάδα. Οι μόνοι παίκτες που επιβίωσαν από την πρώτη δεκάδα του ΠΑΟΚ είναι οι εξής. Είναι ο Ίνγκασον, center back και αρχηγός της ομάδας. Είναι φυσικά ο Κωνσταντέλιας που είπαμε ότι έχουμε στόχους. Γι' αυτόν εννοείται. Πρέπει να γίνει legend, πρέπει να γίνει star της ομάδας. Πρέπει να παράγουμε αυτό το προϊόν, το ελληνικό προϊόν και παραέξω. Και τρίτος είναι ο Μάριος Τσαούσης, αριστερό back. Δεν έχω πάρει κάτι εκεί πέρα ακόμα. Ίσως είναι άλλος ένας παίκτης που θέλω να εξελίξω αρκετά. Θα το δούμε αυτό μέσα στη χρονιά. Αλλά η ομάδα κάπως έτσι θα παραταχθεί. Ο Κοτάρσκι δεν ξέρω γιατί βρίσκεται εκεί. Θα τον αλλάξουμε. Γιατί έχουμε πάρει Keylor Navas. Και αυτή είναι η εντεκάδα που θα ξεκινήσει την πρώτη σεζόν για τον ΠΑΟΚ στην Bundesliga. Για πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Σάικ. Δεν ήταν τελευταία μας μεταγραφή. Η προηγούμενη πήραμε και Smalling πριν ξεκινήσουμε για τα καλά την πρώτη σεζόν. Γιατί θέλουμε μια μίξη νέου και παλιού. Ο Smalling είναι πιο μεγάλος, ο Guardiola πιο μικρός. Οπότε θα κάνουν ωραίο partnership νομίζω στην άμυνα. 17 εκατομμύρια μόλις, δεν μπορούσαμε να αφήσουμε τέτοια ευκαιρία. Ο Smalling έρχεται στον ΠΑΟΚ μαζί με τον Guardiola στην άμυνα. Τώρα όμως ξεκινάμε όντως σεζόν και όπως βλέπετε έχουν παιχθεί και τα πρώτα 3 μάτς και έχουμε κάνει 3 στα 3 παιδιά. Έχουμε κάνει ένα φανταστικό ξεκίνημα. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πρώτη σεζόν στη Bundesliga για τον ΠΑΟΚ. Πήγαμε. Η πρώτη σεζόν έφτασε στο τέλος της λοιπόν και ήρθε η ώρα να δούμε τι έχει γίνει, τι αποτελέσματα έχουμε στο πρωτάθλημα, στο κύπελο, πώς θα έχουν πάει οι παίκτες μας, τόσες μεταγραφές κάναμε, πρέπει να δούμε αν έχουν βγάλει τα λεφτά τους. Για πάμε να κοιτάξουμε τι έγινε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε δεν έχουμε υποβιβαστεί. Έχει υποβιβαστεί η Werder Bremen, έχει υποβιβαστεί η Κολονία, η Σάλκε, δεν έχουμε υποβιβαστεί. Αυτό είναι καλό, εντάξει. Αν υποβιβαζόμασταν και με τόση ενίσχυση, εντάξει, έλεος. Προχωράμε πιο πάνω, δεν είμαστε mid-table και όχι. Αυτό είναι πολύ. Έρχεται έτσι πολύ άσχημα αυτό το νέο, γιατί η ομάδα είναι 7η και για μία θέση και για λίγο και για ένα βαθμό μάλιστα, για ένα βαθμό διαφορά από τη Hoffenheim, δεν είμαστε στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, δυστυχώς. Όπως είδατε στην αρχή όταν κάναμε τα sim ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, αλλά μετά μάλλον ήρθαν και κάποια άσχημα αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει αρκετές ήττες, είναι 12 ήττες, έχουμε 16 νίκες, 6 ισοπαλίες, 54 βαθμοί, ήμασταν κοντά τουλάχιστον στην 6η θέση, 8 βαθμούς από την 5η Frankfurt που είναι στο Europa, 6η νομίζω πάει, αν δεν κάνω λάθος, στο Conference, ούτε Conference καταφέραμε να περάσουμε. Είναι μια σεζόν η οποία δείχνει κάτι, δείχνει ότι μπορούμε να κάνουμε στις επόμενες σεζόν κάτι, αλλά για λίγο θα μπορούσαμε από την επόμενη σεζόν να παίζουμε ήδη Ευρώπη. Έχουμε ακόμα πραγματάκια να κάνουμε, μάλλον από ό,τι φαίνεται. Όπως είπαμε, ένας στόχος μας σε όλο το save είναι να πάρουμε το κύπελο. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που χτυπάει το κύπελο, είναι μια συνεπής ομάδα στο κύπελο, οπότε πρέπει να το μεταφέρουμε και εδώ. Έχουμε καταφέρει να το κάνουμε αυτό στην πρώτη σεζόν, για να δούμε. Δεν παίζουμε τον πρώτο γύρο, το παίζουν οι μικρότερες ομάδες. Και είμαστε στο round 2, όπου θα αποκλείσουμε τη Χέρτα Βερολίνου. Δεν περιμέναμε να αποκλείσουμε από τον πρώτο γύρο που θα συμμετέχουμε. Όχι, βέβαια, πάμε στον επόμενο γύρο, πάμε στον τρίτο γύρο του κυπέλου, όπου θα παίξουμε με την Magdeburg και θα την αποκλείσουμε 3-2, οπότε περνάμε στα προημιτελικά. Πάμε για καλή πορεία κατευθείαν. Και στον επόμενο γύρο, στα προημιτελικά, όπως βλέπετε, πέφτουμε με την Bayern Μονάχου και θα την αποκλείσουμε μέσα στην έδρα της, στο σπιτάκι τους μέσα. Τους κάναμε κηδεία 0-2 και πάμε ημιτελικά. Και στον ημιτελικό όμως θα μας αποκλείσει η Λειψία, η οποία μας έχει δώσει και 2 παίκτες φέτος, αλλά μας απέκλεισε στο κύπελο. 1-3 λοιπόν θα αποκλειστούμε στα ημιτελικά και η Λειψία θα είναι στον τελικό με την Borussia Dortmund, όπου δεν έχει
γίνει ακόμα. Φυσικά δεν έχουμε να δούμε άλλες διοργανώσεις, γιατί δεν συμμετείχαμε σε άλλες διοργανώσεις στην πρώτη σεζόν και δυστυχώς και στη δεύτερη σεζόν, από ό,τι φαίνεται, δεν θα συμμετάσχουμε. Οπότε πάμε να δούμε τι κάνανε οι παίκτες μας στην πρώτη σεζόν. Περισσότερες συμμετοχές, Keylor Navas και Ben Yedder από ό,τι βλέπουμε. Και πάμε στα γκολ, όπου ο Ben Yedder, σαν φυσικός striker της ομάδας, έβαλε 23 γκολ, έδωσε και 8 assist. Έχει πέσει 2 overall βέβαια, 82 rating. Οπότε μάλλον το επόμενο καλοκαίρι θα εστιάσουμε στο να βρούμε τον αντικαταστάτη του και εκείνους να είναι στον πάγκο, γιατί ήταν μια προσωρινή λύση αυτή. Ο Dembélé επίσης, που πήραμε 14 γκολ, 6 assist από το δεξί άκρο της επίθεσης, πάρα πολύ καλός. Και το απίστευτο είναι ότι ο Ζίβκοβιτς έχει παίξει 35 μάτς από τον πάγκο, έχει 12 γκολ και 6 assist. Ο Ζίβκοβιτς, τον οποίο αντικαταστήσαμε τον Dembélé από πάνω, που εξίσου έπαιξε 33 μάτς. Αυτό δεν ξέρω πώς το κατάφερε ο προπονητής μας, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, αλλά το κατάφερε. Για μένα μάλλον έχω δύο δεξιά εξτρέμ, θα είπε. Ο Γκουντογκάν επίσης, που είναι όντως ένας παίκτης ο οποίος φέρνει contribution στα γκολ, το έκανε και εδώ στον πάγκο. Το έκανε 7 γκολ, 6 assist από το κέντρο, 35 εμφανίσεις, πάρα πολύ καλός ο Γκουντογκάν, δεν έχει χάσει και το overall του. Ο Κουαλιάτα, ο οποίος εγώ δεν τον είχα καν στις αλλαγές, δεν ξέρω πόσο ο Λουτσέσκου έχει βάλει όλους αυτούς τους παίκτες. Τώρα το παρατηρώ, έχει 10 συμμετοχές, 3 γκολ. Βασικά δεν τους έχει βάλει, αλλά έχουν πετύχει γκολ. Ο Σανέ, που έχει 21 συμμετοχές, οι οποίες είναι λίγες γενικά για βασικό. Δεν ξέρω τι τον έκανε, πόσες αλλαγές τον έκανε το Σανέ. Αλλά οκ, okay, και έχει μόνο 2 γκολ και 1 assist. Ούτε εδώ ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει. Ο Ίνγκασον, ο οποίος αντικαταστάθηκε και δεν ήταν βασικός, έχει κάνει 24 συμμετοχές. Και ο Φριμπόνγκ, εντάξει, Γκβαρντιόλ και Λάιμερ έχουν κάνει συμμετοχές, αλλά δεν έχουν βάλει πολλά γκολ στην ψηλά στη λίστα. Πριν τελειώσουμε με την ανασκόπηση των παικτών μας και να περάσουμε στη δεύτερη σεζόν, θα ήθελα να σας δείξω αυτό εδώ το τέρας πραγματικά. Αυτός εδώ ήρθε από τις ακαδημίες, γιατί να ξέρετε, έχουμε και ακαδημίες στον ΠΑΟΚ, στις οποίες έρχονται Γερμανοί, Έλληνες κυρίως αυτές δύο, γιατί είμαστε γερμανικό πρωτάθλημα, είμαστε και ελληνική ομάδα. Οπότε τέτοιοι παίκτες έρχονται και μια τρίτη χώρα σκαουτάρουμε ανάλογα. Οπότε από τους Γερμανούς, στις γερμανικές ακαδημίες, ήρθε αυτός ο Κρίστοφ Κέλλερ, 18 ετών παιδιά, και ήρθε ήδη 71 overall, 18 ετών, και είχε potential από 94 μέχρι 96. Ο τύπος είναι για να γίνει star. Προσέξτε το αυτό στο save, αν πάμε καλά και δεν απολυθούμε, μπορεί να το δούμε πάρα πολύ έντονα να παίζει αυτός εδώ. Σημειώστε το όνομά του. Και εννοείται κιόλας, πρώτος assist ήταν ο Ben Yedder, γιατί δεν το αναφέραμε. Πρώτος assist, πρώτος στον goal ο Ben Yedder. Έκανε ό,τι μπορούσε, κουβάλισε σαν σωστός μπαμπαντέρ. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Θα ήταν μια καλή χρονιά, αλλά δεν κάναμε κάτι έξτρα. Πρέπει να το κάνουμε στη δεύτερη σεζόν όμως. Για πάμε να πούμε στη δεύτερη σεζόν, να δούμε τι θα γίνει. Ξεκινάει η δεύτερη σεζόν και ο ΠΑΟΚ θέλει να βάλει γερά θεμέλια για να ανέβει επίπεδο τη δεύτερη σεζόν και ταράζει τα νερά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Γιατί φέρνει Ραφαέλ Λεάο την Τούμπα. Και δεν γινόταν να μην κινηθούμε για ένα τέτοιο παίκτη, όταν τελείωνε το συμβόλαιό του, δεν είχε ανανεώσει και μόλις 90 εκατομμύρια. Παιδιά, λέω μόλις, γιατί ο τύπος είναι 86 overall, είναι 24 χρονών, θα μας κουβαλήσει στο next level αυτή τη στιγμή. Θα μας κουβαλήσει στο next level. Δεν γίνεται κάτι λιγότερο. Λέει εσύ, εγώ πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ καλό deal, όταν έχει βάλει σχεδόν 100 εκατομμύρια, δεν μπορείς να τον πάρεις πολύ χαμηλότερα. Ραφαέλ Λεάο, καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ. Ξεκινάμε εξαιρετικά τη δεύτερη σεζόν. Δεύτερη μεταγραφή για τη δεύτερη σεζόν και κατά πάσα πιθανότητα τελευταία, γιατί δώσαν πολλά λεφτά για τον Λεάο, αλλά ήταν σημαντική μεταγραφή. Η δεύτερη είναι σε ένα κενό που πρέπει να καλύψουμε. Στο αριστερό άκρο της άμυνας, Σπινατσόλα από Ρώμα, πάλι τελείωνε το συμβόλαιό του. Κάνουμε έξυπνες αγορές, ούτε 20 εκατομμύρια, 19,8. Σι λέει τον deal, δεν ξέρω γιατί, αλλά εμένα μου φάνηκε καλή τιμή. Οπότε ο Λεωνάρντο Σπινατσόλα έρχεται στον ΠΑΟΚ να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή μεταγραφή. Και εκεί που σας είπα ότι δεν είχαμε budget άλλο για τη δεύτερη σεζόν και μάλλον θα κλαίμε τις μεταγραφές με αυτή του Σπινατσόλα, έρχεται η Μπάγκερ Μονάχου και μου λέει: θέλω πίσω το Σανέ. Και τη λέω εγώ: σκατά ήταν ο Σανέ, πάρ τον πίσω. Και τον δίνουμε 85 εκατομμύρια στα κορόιδα του Μονάχου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς πήραν 85 εκατομμύρια παίκτη που πήρα εγώ 67 πέρσι. Αλλά το κάνανε. Οπότε τώρα έχουμε κοντά στα 100 εκατομμύρια έχουμε και θέλουμε να συμπληρώσουμε μια θέση η οποία πέρσι πήγε καλά. Ο Ben Yedder πήγε καλά, αλλά σιγά σιγά πέφτει. Οπότε θέλουμε κάτι καλύτερο από Ben Yedder. Έχουμε πάρει και τον Λεάο που ήταν στη θέση του Σανέ. Παίζουν περίπου την ίδια θέση. Οπότε ναι, είμαστε καλά. Πάμε για επιθετικό. Κοιτάξτε πώς έχει κατάσταση. Πήγαμε για τον πρώτο μας στόχο, τον οποίο δεν θα σας πω ποιος ήταν, αλλά δεν καταφέραμε να τον πάρουμε τον πρώτο μας στόχο. Ήταν δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. Μπορεί να το κυνηγήσουμε αργότερα στο save, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ήρθε αυτός που ήθελα. Ο striker, είχαμε μια δεύτερη επιλογή και αυτός ήταν ο Arnaud Danjuma από τη Villarreal, ο οποίος στην πραγματικότητα έχει πάει στην Tottenham, αλλά τότε είναι στη Villarreal. Οπότε πήραμε τον Danjuma. Είναι περίπου σε κατάσταση όπως είναι ο Ben Yedder, αλλά είναι πολύ μικρότερο, είναι 26 ετών. Οπότε είναι και κάτι που πιστεύω μπορεί να εξελιχθεί. Θα δούμε πώς θα πάει. Εδώ μας δείχνει και την πώληση του Νεξί, που κάναμε τους ανέμους, σας είπα, 85 εκατομμύρια. Το καλό στην υπόθεση αυτή είναι ότι έχουμε και άλλο budget. Πάσαμε λίγο το budget γιατί ο Danjuma ήταν πολύ φθηνότερο από την πρώτη μας επιλογή. Θα δείτε στη διάρκεια του save, μπορεί να τον δείτε. Μπορεί να τον φέρουμε κάποια στιγμή, αλλά δεν ήρθε η πρώτη μας επιλογή. Έχουμε λίγο budget ακόμα. Κάτι μπορεί να κάνουμε μέχρι να ξεκινήσουμε τη δεύτερη σεζόν. Για να δούμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η εντεκάδα της ομάδας βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο. Θα ήθελα να κάνουμε μια προσθήκη ίσως στο κέντρο για την καταστάτη του Gundogan. Μια προσθήκη ίσως στη θέση του Smalling, ο οποίος έπεσε περισσότερο από ό,τι περίμενα. Ήταν, τον πήραμε 82 overall νομίζω και είναι ήδη 79. Θα ήθελα κάτι καλύτερο εκεί. Αλλά με τα 40 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή στην αγορά δεν έχω βρει κάτι που να φυτάρει την ομάδα. Οπότε μπαίνουμε στη δεύτερη σεζόν έτσι και για να δούμε αν θα κάνουν και λίγο develop παίκτες μέσα σεζόν για να βελτιωθεί η ομάδα. Για να δούμε. Κάπου εδώ πρέπει να διορθώσω ένα μεγάλο λάθος που ακούσατε πιο νωρίς στο βίντεο, ότι στην πρώτη μας σεζόν, επειδή βγήκαμε 7η,
δεν θα είχαμε να παίξουμε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτό είναι λάθος και μπερδεύτηκα επειδή δεν είχε το χρωματάκι στο table, δεν είχε κάποιο χρωματάκι 7η θέση και κατάλαβα ότι δεν οδηγεί σε κάποια θέση ευρωπαϊκή. Αυτό όμως είναι λάθος γιατί ο 5ος και ο 6ος της Γερμανίας πηγαίνουν στο Europa League, οπότε ο 7ος πηγαίνει στο UEFA Conference League και εκεί ακριβώς είμαστε. Είμαστε, όπως βλέπετε, στο δεύτερο όμιλο του UEFA Europa Conference League μαζί με Royal Antwerp, Austria Vienna και Elfsborg. Okay, βατός όμιλος, νομίζω το έχουμε. Άρα έχουμε και ευρωπαϊκή διοργάνωση στη δεύτερη σεζόν. Full hype γι' αυτό. Για πάμε να δούμε τι θα γίνει στη δεύτερη σεζόν με τον ΠΑΟΚ, την Bundesliga, στο κύπελο Γερμανίας και στο Europa Conference League. Είμαστε στο τέλος της δεύτερης σεζόν και πρέπει αναγκαστικά να σας σποιλάρω λίγο τι έχει γίνει. Γιατί τώρα βλέπετε τα τρία τελευταία μάτς που έχουν μείνει σεζόν και έχουμε ένα μάτς πρωταθλήματος, ένα μάτς κυπέλου και ένα μάτς conference. Και τα δύο μάτς τα τελευταία τι είναι? Τελικός κυπέλου Γερμανίας με την Λειψία και τελικός UEFA Europa Conference League με την Chelsea. Απίστευτες ματσάρες και πρέπει να τα κάνουμε sim και να τα δείτε αυτά και να τα δούμε μαζί. Αφού περάσουμε του πρωταθλήματος, πάμε να κάνουμε sim αυτούς τους δύο τελικούς. Αυτές τις δύο ματσάρες μπορούν να αλλάξουν όλη μας τη σεζόν. Αρχικά για να κλείσουμε με το πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα δεν μπορέσαμε. Βασικά δεν ήμασταν μακριά από τη διεκδίκηση τίτλου, πιστεύω. Γιατί βλέπω ότι έχουμε κάνει καλές νίκες, πολλές νίκες. Δεν είμαστε πολύ μακριά από την κορυφή. Είμαστε 7 βαθμούς μακριά. Εντάξει, δεν το λες και μακριά. Πιστεύω ότι ήμασταν σε κάποια φάση μέσα στο παιχνίδι για το τίτλο. Δεν το καταφέραμε. Αλλά τι καταφέραμε? Έναν από τους στόχους που βάλαμε στην αρχή του save. Να παίξουμε με τον ΠΑΟΚ UEFA Champions League και είμαστε στην τετράδα. Είμαστε τέταρτη ακριβώς. 8 βαθμούς μακριά από την 5η Bayern Μονάχου. Οπότε ήμασταν safe, παιδιά. Δηλαδή ήταν σίγουρο μέσα στην τετράδα. Επιτυχημένη σεζόν από άποψη πρωταθλήματος. Και τώρα τι μας μένει? Να πάρουμε το κύπελο για να ολοκληρώσουμε και δεύτερο στόχο από το save που έχουμε βάλει. Να πάρουμε και μια φορά το κύπελο. Το μόνο μετά που μένει είναι να κάνουμε τον Κωνσταντέλια top. Για να δούμε. ΠΑΟΚ εναντίον Λειψία. Όπως βλέπετε, η εντεκάδα μας είναι Ελεά, ο Ντανζούμα, Ντεμπελέ μπροστά, Κωνσταντέλια από πίσω τους, Γκούντογκαν, Λάιμερ στο κέντρο, Σπινατσόλα, Φρίμπονγκ στα άκρα της άμυνας, Γκουαρντιόλ, Σμόλινγκ στο κέντρο της άμυνας και φυσικά και Κέιλορ Νάβας στο τέρμα. Και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε εναντίον της Λειψίας για τον τελικό του κυπέλου. Για να δούμε αν μπορούμε να κερδίσουμε τον τελικό. Fingers crossed. Για να δούμε. Και όχι, θα χάσουμε τον τελικό του κυπέλου. Σκοράρει ο Κωνσταντέλιας για να ισοφαρίσει στον γκολ του Σεργέη και ο Νκουνκού το κερδίζει για τη Λειψία στο 68. Κρίμα. Χάνουμε τον πρώτο τελικό. Κρίμα. Και ήμασταν τόσο κοντά στο να ολοκληρώσουμε ένα στόχο που είχαμε βάλει να κερδίσουμε το κύπελο. Δεν τα καταφέραμε. Θα ξεχαστούν όλα όμως για το κύπελο αν κερδίσουμε ευρωπαϊκό τίτλο. Αυτό θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Δεν το είχαμε βάλει μέσα στους στόχους μας, αλλά προέκυψε. Η ίδια εντεκάδα με το κύπελο εναντίον της Τσέλσι, η οποία έχει Κορέα, έχει Καράσκο, ο Λουκάκου παίζει ξανά. Διάφορα τέτοια πράγματα βλέπουμε. Έχει Καρβαχάλ, έχει Σκρίνερ, έχει Κουκουρέγια που υπήρχε, Μεντί. Οκ, κομπλέ και η Τσέλσι φαντάζομαι. Και πάμε να δούμε αν μπορέσουμε τουλάχιστον να πάρουμε τον ευρωπαϊκό τελικό και να σηκώσουμε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Έλα, σε παρακαλώ, ένα τελικό να κερδίσουμε. Όχι. Δύο χαμένοι τελικοί λοιπόν. Δύο χαμένοι τελικοί στη δεύτερη σεζόν. Όλα μπορούν να αλλάξουν με δύο χαμένους τελικούς. Αν πέραμε τα δύο τρόπαια ή έστω ένα από τα δύο, θα ήταν μεγάλο επίτευγμα. Τώρα καταφέραμε απλά να βγούμε Champions League. Κάναμε μεγάλες πορείες σε κύπελο και Europa Conference. Αλλά δεν καταφέραμε να σηκώσουμε τα τρόπαια. Κρίμα. Δύο φορές ο Mount σκόραρε. Ισοφάρισε τον Τανζούμα στο 71. Ο Mount πάλι πήρε το προβάδισμα. Όλα τα γκολ μέσα σε 7-8 λεπτά. Απίστευτο. Χάσαμε άλλο ένα τελικό. Δεν πειράζει, η ομάδα έκανε μεγάλες πορείες και έχουμε και την επόμενη σεζόν με περισσότερο hype. Ξανά μεταγραφές, ξανά ενίσχυση και μην ξεχνάτε στην επόμενη σεζόν παίζουμε και Champions League, έτσι. Μεγάλη σκηνή. Πρώτος σε εμφανίσεις είναι ο Κέιλορ Νάβας πάλι. Έχουμε τον Φρίμπονγκ επίσης με 52, ο Σπινατσόλα με 52. Τρεις παίκτες που έκαναν 52 εμφανίσεις φέτος. Παίξαμε πολλά ματς εφόσον πήγαμε και δύο τελικούς. Πρώτο σκόρερ Ραφαέλ Λεάο, όπως είναι φυσικό. Τον φέραμε για να κουβαλήσει και αυτό κάνει με 7 assist επίσης. Μπενγέντερ από πίσω, το οποίο έπαιζε πολλά ματς για κάποιο λόγο. 36 ματς έχει παίξει και 40 τον Ζούμα. Δηλαδή δεν ξέρω πώς έχουν μοιραστεί τόσο πολύ αυτά ματς. Ενώ ο Μπενγέντερ είναι αναπληρωματικός. Παρ' όλα αυτά ο Μπενγέντερ σκόρερ και περισσότερο. 15 γκολ, 4 assist. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ήρθε ο Ντανζούμα. Ντεμπελέ επίση 14 γκολ, 12 assist. Πρέπει να είναι ο πρώτο δημιουργό. Ναι, με 12 assist τον Ντεμπελέ. Ντανζούμα 11 γκολ, 6 assist. Ο Φριμπόγκ έβαλε 5 γκολ και 2 assist. Και πρέπει να δούμε και λίγο πόσο έχουν εξελιχθεί. Στο 87 έχει πάει ο Ντεμπελέ, έχει πέσει λίγο ο Μπενγέντερ. Λίγο έχει ανέβει ο Ντανζούμα. Ο Φριμπόγκ έχει ανέβει αρκετά. Ο Γκουντογκάν, ο οποίο δεν πέφτει, έχει ανέβει λίγο ο Λάιμερ. Γκουαρντιόλ φυσικά και έχει ανέβει, έχει πάει 86. Ο Κωνσταντέλια που είναι ένα από του μεγάλου μα στόχου στο save να τον κάνουμε έναν από του καλύτερου παίκτε στον κόσμο δεν ανεβαίνει αρκετά όσο θα θέλαμε. Δηλαδή είναι 21 ετών και παραμένει 73, πρέπει να έχει ξεκινήσει γύρω στα 67 overall. Έχει ανέβει, αλλά θέλουμε λίγο push. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω σε αυτή τη φάση αν πρέπει να τον δώσω δανεικό ή αν πρέπει να τον κρατήσω για να τον εξελίξω. Δεν ξέρω. Είμαι σε δίλημα με τον Κωνσταντέλια. Από τους βασικούς μας, ο Σμόλινγκ έχει φτάσει 76 overall και σίγουρα θέλει αντικατάσταση. Ο Σπινατσόλα κρατιέται μια χαρά και δυστυχώς ο Κέλλερ, παρότι έχει ανέβει, έχει πάει 77 overall, 19 χρόνια είναι πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς δεν χρησιμοποιείται όσο θα ήθελα. Μόνο 10 εμφανίσεις ενώ είναι τον πάγκο πάντα. Δηλαδή θα μπορεί να μπαίνει κάθε φορά αλλαγή σε κάθε μάτς, αλλά δεν χρησιμοποιείται από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά και εδώ είμαι λίγο περίεργα τώρα. Θέλω να τον δω να εξελίσσεται γιατί είναι μόνο 19 και 77 overall. Νομίζω ότι έχει
Έχει πολύ μέλλον. Και πάμε στην τρίτη σεζόν να δούμε τι θα κάνουμε. Θέλουμε μεταγραφές, θέλουμε τους παίκτες μας να κάνουν develop και θέλουμε να δούμε τον ΠΑΟΚ στα αστέρια. Ξεκίνημα τρίτη σεζόν, εννοείται με μεταγραφή και ήταν ένα σημείο που πονάγαμε τώρα γιατί ο Keylor Navas μεγαλώνει πάρα πολύ. Πέφτει πολύ το overall, οπότε έπρεπε να κάνουμε κάτι πολύ δυνατό. Και το κάναμε. Φέραμε έναν από τους καλύτερους θεματοφύλακες στον ΠΑΟΚ, Γιάν Όμπλακ. Τον πήραμε από την Ατλέτικο γιατί έλυγε και το συμβόλαιό του. Πάντα κινούμαστε έξυπνα στο market μέχρι τώρα στο save. Οπότε πάρα πολύ καλά με τον Όμπλακ εδώ πέρα. Πώς το κλείσαμε, πώς ήρθε από την Ατλέτικο, 42 εκατομμύρια. Για έναν από τους καλύτερους θεματοφύλακες στον κόσμο, δεν νομίζω ότι είναι πολλά αυτά τα λεφτά. Για με τον deal τι λέει και με επιβεβαιώνει η eSports. Excellent deal. Πήραμε και ένα Ζαρ Τζάμπα. Ήταν free agent και λέω να έχουμε και τίποτα στον πάγκο. Για 0 ευρώ και απλά ένα συμβόλαιο. Δεν με χαλάει. Ένα Ζαρ Παοκάρα, πάμε. Σε άλλη μία θέση είχαμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα όπως και με τον τερματοφύλακα. Είχαμε έναν παίκτη ο οποίος μεγαλώνει και χάνει το overall του και ήταν ο Smalling στην άμυνα. Και τι φέρνουμε για να καλύψουμε αυτό το κενό. Big Virgilius Van Dijk. Τι καλύτερο να φέρναμε δηλαδή. Αλλά είναι ακόμα 89 overall, είχε κρατήσει το overall του και πιστεύω ότι μπορεί να μας δώσει 2-3 ποιοτικά χρόνια στην άμυνα. Και τον πήραμε και 48 εκατομμύρια. Virgil Van Dijk και 48 εκατομμύρια. Δεν θα τον παίρνατε εσείς. Πάμε. Λοιπόν, ακούστε, έχουν γίνει πολλά πράγματα. Καταρχάς η Ατλέτικο ήρθε, μου λέει, μου πήρε τον τερματοφύλακα, δεν έχω τερματοφύλακα. Θέλεις να μου δώσεις αυτό που είχες. Λέω ποιον, τον Keylor Navas. Του λέω είστε βλαμμένοι. Τέλος πάντων, προχωράει η συζήτηση και πουλάει Keylor Navas στην Ατλέτικο για 35 εκατομμύρια. 37 χρονών. Μαγικό. Επίσης, αποφάσισε ο Κωνσταντέλιας να πάει ιδανικός κάπου και το καλό είναι ότι πήγε Πόρτο. Έχει πάει ιδανικός Πόρτο, οπότε έχουμε ένα κενό στη θέση του δεκαριού ή να παίξει λίγο πιο μπροστά. Και ποιον πήρα από την πρωταθλήτρια Γερμανίας, πρέπει να του αποδυναμώνουμε, έχουμε πει. Πήραμε τον Diaby από την Leverkusen, λοιπόν, ο οποίος τελείωνε το συμβόλαιό του και με αξία 100 εκατομμύρια και εμείς τον πήραμε για 80 εκατομμύρια. Επίσης έφυγε και ο Φελίπε Σουάρες, ένας από τους παίκτες που είχαν μείνει από την αρχή της πρώτης σεζόν. Επίσης, νάτο, Γιάννης Κωνσταντέλιας για 12 μήνες στην Πόρτο. Πολύ καλό ότι πήγε στην Πόρτο. Καλή ομάδα, θα παίξει σε καλό επίπεδο. Και Diaby. Μαγικά πράγματα γίνονται στο μεταγραφικό παζάρι. Έχουν γίνει μικρές ανακατατάξεις στην ομάδα γιατί έφυγε ο Ντανζούμα, τον πουλήσαμε. Τον έχω κάνει διαπραγματεύσει εδώ και πολλή ώρα. Και έχω ξεχάσει καν που πουλήσαμε τον Ντανζούμα, αλλά τον πούλησε για κάποιο λόγο 80 εκατομμύρια. 80 εκατομμύρια τον Ντανζούμα, ο οποίος είχε κολλήσει το 84 overall. Και πάμε και παίρνουμε άλλον έναν παίκτη της Liverpool να έρθει στον ΠΑΟΚ. Είναι ο Diogo Jota. Τελείωνε πάλι το συμβόλαιό του στη Liverpool. Οπότε έκανε 100 κάτι, τον πήραμε για 80 επίσης. Της άλλαξα τη θέση του Λεάου, οπότε δεν θα παίζει αριστερά, θα παίζει striker. Ο Jota θα παίζει λίγο πίσω του. Δεξιά θα έχουμε τον Dembélé και αριστερά θα έχουμε Diaby. Αυτή θα είναι η επίθεση τώρα. Έτσι έχει διαμορφωθεί. Και είναι ένα πάρα πολύ καλό deal, όπως βλέπετε. Excellent deal. Μαγικά πράγματα, Diogo Jota στον ΠΑΟΚ. Και την τελευταία μέρα μεταγραφών, λοιπόν, έγινε μια αλλαγή προσώπων στο κέντρο. Έφυγε ο Conrad Laimer, ο οποίος δεν είχε εξελιχθεί καθόλου, είχε μείνει 84 rating και έφυγε για την Μπαρτσελόνα. Οπότε είχαμε κάποια λεφτά, προσεγγίσαμε τη Λέστερ και φέραμε Ντίντι, ο οποίος είναι 85 overall, είναι 27 ετών όμως και πιστεύω ότι μπορεί να ταιριάξει περισσότερο και να ανέβει περισσότερο γιατί ο Laimer είχε μείνει πάρα πολύ στάσιμος. Οπότε από τη Λέστερ ακριβώς με 60 εκατομμύρια, 50 κάτι νομίζω ή 60 κάτι δώσαμε τον Laimer. Οπότε είμαστε μια χαρά, είναι και excellent deal και νομίζω ότι με αυτή τη μεταγραφή κλείνουμε για το καλοκαίρι και φύγαμε για την τρίτη σεζόν με τον ΠΑΟΚ. Και αυτή εδώ, αν και λίγο κουρασμένη, είναι η squad που ξεκινάμε την τρίτη σεζόν με τον ΠΑΟΚ. Οπότε φύγαμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε φέτος. Μπορούμε να ξαναπάμε στους τελικούς. Και μην ξεχνάτε, πρώτη σεζόν στο Champions League για τον ΠΑΟΚ, για να δούμε πώς θα τα καταφέρει εκεί. Τέλος και της τρίτη σεζόν με τον ΠΑΟΚ και είμαστε έτοιμοι να δούμε τι έχουμε κάνει αρχικά στο πρωτάθλημα, να δούμε τι έχουμε κάνει στο κύπελο και φυσικά να δούμε τι έχουμε κάνει στην πρώτη φορά του ΠΑΟΚ στο Champions League. Για να πάμε να δούμε. Είμαστε λοιπόν στο πρωτάθλημα, προφανώς και δεν είμαστε τόσο κάτω και ανεβαίνουμε και είμαστε τρίτη. Πάλι δεν έχουμε πάρει το πρωτάθλημα, πάλι δεν ήμασταν πολύ μακριά, ήμασταν 6 βαθμούς από τον πρώτο που είναι η Bayern Μονάχου, αποκαθιστά την κανονικότητα. Και δεύτερη λειψία με 4 βαθμούς διαφορά. Εμείς είμαστε τρίτη με 66 βαθμούς. Πάλι 20 νίκες, 6 ισοπαλίες, 8 ήττες. Κοντά στο ρεκόρ που είχαμε κάνει και πέρσι και βγήκαμε τέταρτη. Ένα βαθμό πάνω από την Borussia Dortmund. 2 βαθμούς πάνω από τη Leverkusen. Ήταν ένα δύσκολο run από ό,τι βλέπετε και να μπούμε και πάλι στην τετράδα. Τα καταφέραμε, είμαστε τρίτη και του χρόνου Champions League. Πολύ καλό αυτό. Ξεκινάμε καλά, όχι ακραία, αλλά καλά. Στο κύπελο ξεκινήσαμε στο δεύτερο γύρο με πολύ δύσκολη κλήρωση και τη λειψία αντίπαλο 1-0 την περάσαμε. Πάμε τρίτο γύρο και παίξαμε με τη Sandhausen. Πιο εύκολο μάτς εδώ. 0-3 περάσαμε προημιτελικά και πάλι πάμε να κάνουμε μια καλή πορεία στο κύπελο. Προημιτελικά παίζουμε με τη Σάλκε και κερδίζουμε 2-1 και τη Σάλκε, άρα είμαστε ημιτελικά. Για να δούμε. Και 2-0 τη Werder Bremen στα ημιτελικά, οπότε είμαστε για δεύτερη σερή σεζόν στο κύπελο. Μπορεί να μην το έχουμε πάρει, αλλά έχουμε φέρει αυτή την παράδοση που θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ να κάνει καλές πορείες στο κύπελο. Αυτό το κάνουμε. Και είμαστε τελικό με τη Stuttgart. Δεν έχει παιχθεί, πάμε να δούμε τι θα γίνει εκεί. Πάμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί ο επόμενος αγώνας είναι αυτός. Φυσικά όμως πριν πάμε στο κύπελο πρέπει να δούμε τι έγινε στο Champions League. Και βλέπουμε τον όμιλό μας, ο οποίος είναι PSV, Ρώμα και Μπράγκα. Είναι ένας όμιλος ο οποίος ήταν βατός για τον ΠΑΟΚ. Ήταν καλό αυτό και ο ΠΑΟΚ πήρε πρόκριση. 5 νίκες, 1 ισοπαλία. Εύκολα πρώτος. Και πάει και στα νοκάουτ την πρώτη φορά στο Champions League. Και στον γύρο των 16 ο ΠΑΟΚ αποκλείει την Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1 στο δεύτερο μάτς, 3-2 συνολικό σκορ και πάει στα προημιτελικά του Champions League για πρώτη φορά ever ο ΠΑΟΚ στο Champions League. Και στα προημιτελικά αποκλείει τη Juventus με 1 ισοπαλία, 1 νίκη, 5-3 συνολικό σκορ.
σκορ και είναι στον ημιτελικό του Champions League, παιδιά που άκου. Δεν πιστεύω. Να έχουμε πάλι δύο τελικούς. Και στον ημιτελικό βρίσκει τη City, η οποία θα τον αποκλείσει 2-1, 4-2 συνολικό σκορ. Αλλά για πρώτη φορά που βρέθηκε στη διοργάνωση, στα τελικά τη διοργάνωση, είναι φανταστικό ραν. Είναι φανταστικό ραν για τον Πάουκ. Manchester City Πάουκ 2-1, εντάξει, αποκλείστηκε και η City θα πάει τον τελικό με την Paris Saint-Germain, τελικός των πετρελαίων, εγώ θα πω. Κλασικά, όπως βλέπετε, αριστερά πάνω, για κάποιο λόγο πάλι έχει πέσει εκεί το μοράλι του προπονητή. Δεν ξέρω γιατί. Είμαστε τρίτοι στο πρωτάθλημα, τελικό κυπέλου, ημιτελικά για πρώτη φορά στο Champions League. Αλλά προφανώς, άμα πας Champions League με μια ομάδα για πρώτη φορά, το FIFA θα σου ζητήσει πάρ' το Champions League την επόμενη χρονιά. Οπότε, ναι, για το board είμαστε αποτυχημένοι τώρα. Αρκετά όμως με όλα αυτά, πάμε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε τον πρώτο μας τίτλο σε αυτό το save. Χάσαμε δύο τίτλους στη δεύτερη σεζόν. Και κύπελο και Europa Conference. Αυτή τη φορά πρέπει να πάρουμε το κύπελο. Η ομάδα είναι έτοιμη, όπως τη βλέπετε, Λεάο μπροστά, Ζώτα, χαμός στην επίθεση, Dembélé, Diaby έχουν ανέβει όλο, Gundogan, εντάξει, πέφτει σιγά σιγά. Ντιντί ανέβηκε ήδη, Σπινατσόλα, Γκβαρντιόλ, Φαντάικ, Φρίμπονγκ. Είμαστε εκπληκτικοί και όμπλεξ στα δοκάρια, κάτω από τα δοκάρια. Πρέπει να το πάρουμε. Πρέπει να σκόσουμε το κύπελο. Είναι ένα στόχο, πρέπει να το πραγματοποιήσουμε για να κάνουμε το 2 στα 3. Μετά να μας μένει μόνο στόχο να κάνουμε τον Κωνσταντέλια, Superstar, το οποίο θα δούμε πώς θα γυρίσει βέβαια από τον δανεισμό του. Και κάνουμε το sim και τι έχουμε, έχουμε. Ναι! Ο Πάουκ είναι κυπελούχος Γερμανίας. 2-4 απέναντι στον Στουτγκάρδη, απίστευτο. Και ο Ζώτα γκολ και ο Λεάο και ο Ντεμπελέ, μαγικά πράγματα. 2 γκολ ο Ντεμπελέ. Νομίζω ότι ήταν. Εντάξει, δεν θα πούμε σχετικά εύκολο επικράτηση. Ναι, εντάξει, το 65 καθάρισε το μάτσο. Το 2-3 έγινε εκεί η ντέρμπι. Αλλά έβαλε και 6 ντούρτο ο Ντεμπελέ στο 88. Πρώτο τίτλο στο save στην τρίτη χρονιά. Είπαμε πρέπει να πάρουμε μια φορά το κύπελο. Πρέπει να βγούμε Champions League. Τα κάναμε αυτά τα δύο. Τα έχουμε κάνει τώρα για να δούμε τι θα γίνει με τον Κωνσταντέλια και για να δούμε αν μπορούμε να διεκδικήσουμε και άλλα πράγματα. Μήπως να πάμε και για το πρωτάθλημα. Μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια σεζόν. Πριν πάμε όμως στην τέταρτη σεζόν, πρέπει να δούμε τι έχουν κάνει οι παίκτες μας στην τρίτη σεζόν. Τι έχουν καταφέρει. Όμπλακ εννοείται περισσότερες συμμετοχές μαζί με Φρυμπόν, Γκουντογκάν, Ζώτα, Λεάο. 51 συμμετοχές για αυτούς τους παίκτες. Φυσικά, Ραφαέλ Λεάο έχει γίνει και επίσημα striker, του έχουμε αλλάξει τη θέση. 32 γκολ, 12 assist. Μαγικός Ραφαέλ Λεάο, είπαμε όταν τον φέραμε στον ΠΑΟΚ ότι θα κουβαλήσει και αυτό κάνει. Ζώτα επίσης την πρώτη του χρονιά 24 γκολ, 4 assist. Δεν θα το λέγα άσχημα δίπλα στο Λεάο. Ντεμπελέ αφήνει σιγά σιγά το Fortnite. 20 γκολ, 7 assist, μαγικός και ο Ντεμπελέ. Και ο Αζάρ, παιδιά, κάνει 43 συμμετοχές. Τον φέραμε για πάγκο. Τσάμπα ελεύθερος. 10 γκολ, 18 assist. Πρώτος assist ο Αζάρ. Απίστευτα πράγματα από τον Αζάρ. Στα 34 του. Δεν ξέρω τι έπαθε. Ζίβκοβιτς, ο οποίος ακόμα παίζει. Έχει κρατηθεί. Ένας από τους παίκτες του ΠΑΟΚ την πρώτη σεζόν που κρατήσαμε ακόμα. Είναι στον πάγκο και βοηθάει την ομάδα. 5 γκολ, 2 assist σε 17 συμμετοχές. Γκουντογκάν έχει 3 γκολ, 4 assist. Ο Ντιαμπή με ανησυχεί λίγο γιατί είναι ένα καινούριο απόκτημα. Δεν βλέπω να έχει συνεισφέρει πολύ. Έχει παίξει 32 μάτς. Δεν έχει παίξει αρκετά μάτς, να πω εγώ. 3 γκολ, 1 assist. Ο Φρυμπόγκ έχει ανέβει απίστευτα και να ξέρετε, μου είχαν έρθει την προηγούμενη σεζόν τρομερές προτάσεις. Δηλαδή, μιλάμε για προτάσεις πάνω από 100 εκατομμύρια. Αλλά δεν τον δίνω, παιδιά, γιατί και να τον δώσουμε μετά θα πρέπει να πάμε για κάτι άλλο που πάλι θα πληρώσουμε πολλά εκατομμύρια. Δηλαδή, ένα right back στα 24, 89 overall δεν θα τον βρούμε. Οπότε, τι να τον δίνω, είναι τζάμπα να τον δώσω. Όπως και ο Γκβαρντιόλ που είναι 23, 88 overall, δηλαδή στην άμυνα εκεί είμαστε κλεισμένοι σε αυτές τις δύο θέσεις. Ο NDD ανέβηκε στο και λίγο αυτή τη μισή σεζόν, άρα ήταν καλό. Που αντάλλαξε ουσιαστικά Λάιμερ και NDD. Ο Μπεν Γέντερ πέφτει για τα καλά. Ο Φαντάικ έπεσε λίγο, αλλά νομίζω όπως είπα, 2-3 σεζόν μπορεί να μας τις δώσει. Μας έδωσε τη μία πάρα πολύ καλά. Έχουμε άλλες 2 σεζόν πιστεύω με τον Φαντάικ. Και ο Κέλλερ εδώ αρχίζει και παίρνει τα πάνω. Το αρχίζει και παίρνει τα πάνω. Το 20 ετών, 81 overall. Σας είπα ότι κρατήστε τον αν συνεχίσουμε στον ΠΑΟΚ και δεν μας διώξουν. Θα πρωταγωνιστήσει σε λίγο καιρό. Και φυσικά ο Κωνσταντέλιας που περιμένουμε να επιστρέψει το καλοκαίρι πήγε στην Πόρτο και από ό,τι βλέπω δεν έκανε τίποτα. Εκτός αν αυτά τα μηδενικά που βλέπω είναι για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή αν μετράει τα στάτς με τον ΠΑΟΚ φέτος. Δεν ξέρω τι έκανε με την Πόρτο. Βέβαια, στα 22 του χρόνια έχει φτάσει 75 overall. Για να δούμε μήπως πάρει ένα boost ξαφνικό. Για να δούμε. Ξεκινάμε την τέταρτη σεζόν με λίγο άσχημα νέα, γιατί δεν είχαμε αρκετά λεφτά στο τέλος της σεζόν ή στη μέση της προηγούμενης σεζόν για να ανανεώσουμε παίκτες που έλυγαν τα συμβόλαιά τους. Και ένας από αυτούς ήταν ο Γκουντογκάν. Και έφυγε έτσι. Οπότε έπρεπε να κάνουμε μεταγραφή στο κέντρο και φέραμε τον Νικολό Ριβέλα, ο οποίος ήρθε από τη Γιουβέντους με 43,5. 23 ετών, 84 overall. Δεν είναι αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο θα πείτε wow με αυτή μεταγραφή, αλλά έχει πολύ μέλλον αυτός εδώ. Έχει πάρα πολύ μέλλον και πιστεύω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο κέντρο. Οπότε η πρώτη μεταγραφή για τέταρτη σεζόν είναι ο Νικόλο Ριβέλα. Η δεύτερη μεταγραφή όμως είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό και σε μια θέση που έπρεπε να ενισχυθούμε όντως πάρα πολύ. Και αυτή είναι η θέση του αριστερού άκρου της άμυνας. Γιατί είχαμε έναν Σπινατσόλα εκεί και τίποτα άλλο. Γιατί μας έφυγαν και κάποιοι παίκτες όπως σας είπα και ένας από αυτούς ήταν και ο Τσάουσης που τον είχαμε για μικρό και εξελισσόμενο, αλλά έφυγε γιατί δεν μπορούσαμε να ανανεώσουμε παίκτες. Έχουμε τον Σπινατσόλα, αλλά τώρα φέρνουμε και τον Τέο Ερνάντες. Τέο Ερνάντες 90 overall.
27 ετών, 90 εκατομμύρια βέβαια από τη Μίλαν. Δεν μπορούσαμε να δώσουμε και πολύ λιγότερα. Βέβαια η αξία του στο market είναι 115 εκατομμύρια. Οπότε μάλλον είναι ένα καλό deal και έχουμε ένα από τα καλύτερα αριστερά back στον κόσμο. 91,5 για την ακρίβεια, μην σας κλέβω κιόλας. Αλλά όπως σας είπα, το deal είναι φοβερό. Το βλέπετε, το λέει και όταν το λέει, είναι βέβαια. Βέβαια ξέχασα να σας πω ότι είχαμε άλλη μια προσθήκη στην ομάδα και αυτή είναι ο Λιβάκοβιτς που τον φέραμε ελεύθερο για δεύτερο τερματοφύλακα. Πίσω από τον Όμπλακ θα έχουμε τον Λιβάκοβιτς. Χρειάζεται και αυτό. Και η ομάδα τώρα είναι κάπως έτσι, όπως βλέπετε, η άμυνα με την προσθήκη του Τέο Ερνάντες είναι από τις καλύτερες άμυνες που θα μπορούσαμε να έχουμε. Έτσι, έχουμε τον Φαντάικ, ο οποίος είναι ο ηγέτης, είναι ο βετεράνος. Έχουμε τον Γκουαρντιόλ, ο οποίος είναι από τα καλύτερα σύμπη στον κόσμο. Έχουμε τον Τέο Ερνάντες που είναι από τα καλύτερα left back στον κόσμο. Ένα από τα καλύτερα right back στον κόσμο που είναι ο Φρυμπόγκ. Και τον καλύτερο τερματοφύλακα, ίσως από τους καλύτερους τερματοφύλακες στον Όμπλακ. Είμαστε σταρισμένοι στην άμυνα, όπως και στην επίθεση. Βλέπετε Λεάο, Ζώτα, Ντιαμπί, Ντεμπελέ και στο κέντρο. Θα μπορούσαμε να ασχηθούμε λίγο παραπάνω, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Και ο πάγκος μας, εντάξει, σας είπα, έχουν φύγει αρκετοί παίκτες, αλλά πιστεύω ότι έχουμε μια καλή σκουαδιά να ξεκινήσουμε την τέταρτη σεζόν. Εκτός αν προκύψει κάτι απρόπτο, τότε θα τα ξαναπούμε. Παιδιά, δεν έγινε αυτό, δεν έγινε. Το βλέπετε μπροστά σας, ήρθε ο Ντιέγκο Σιμεώνε και συμφωνήσαμε στα 245. 5 εκατομμύρια ευρώ για το Λεάο. Μου κάνανε πρόταση 190 εκατομμύρια, τους είπα 245 και το δεχτήκανε. Δεν γινότανε, παιδιά, να πω όχι. 245 εκατομμύρια για ένα παίκτη. Δεν γινότανε να πω όχι. Μάλλον, αν συμφωνήσει ο Λεάο στον Ατλέτικο, είχαμε Λεάο. Σας είπα ότι μπορεί να έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν περίμενα όμως τέτοιο πρόβλημα, πραγματικά. Και παιδιά, το βλέπετε στο mail που μου ήρθε, είναι επίσημο. Ο Λεάο έφυγε. Έφυγε, πήγε Ατλέτικο. Πήραμε τα λεφτά και έχουμε ένα μεγάλο κενό στη θέση του striker. Δεν ξέρω πώς θα το αναπληρώσουμε. Πρέπει να το αναπληρώσουμε με έξυπνο τρόπο, ώστε να ενισχύσουμε κι άλλο την ομάδα με αυτά τα λεφτά. Μην τα βάλουμε όλα σε μία θέση. Και μετά τη μεγάλη φυγή του Ράφαελ Λεάο, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Έπρεπε να φέρουμε κάτι δυνατό. Δεν φέραμε παίκτη ακριβώς στη θέση του, αλλά αυτό που κάναμε ήταν να φέρουμε άλλο έναν star. Και αυτό είναι ο Μάρτιν Όντεγκορντ, ο οποίος υπογράφει για τον ΠΑΟΚ, το νούμερο 7, όπως βλέπετε. Και δεν συμπληρώνει ακριβώς το κενό του Λεάου, αλλά πιστεύω ότι είναι άλλος ένας στάρ ο οποίος θα μπει σε άλλη θέση και θα προσφέρει παρόμοια πράγματα, φαντάζομαι. Και τον πήραμε ούτε 100 εκατομμύρια. Από την Arsenal 98 εκατομμύρια. Δεν δώσαμε και 245, όπως η Ατλέτικο. 245. Ένα καλό deal, great price, μια χαρά και μπορούμε να ενισχυθούμε ακόμα. Δεν τελείωσε κάτι. Για να δούμε τι άλλο θα φέρουμε τώρα. Το πλάνο με τα λεφτά του Ράφαελ Λεάο ήταν να ενισχυθούμε γενικά, all around, για να τα μοιράσουμε, για να γίνει ακόμα πιο δυνατή ομάδα. Και αυτό ακριβώς κάνουμε, γιατί παίρνουμε τον Κοκτσού από τη Σεβίλη, ο οποίος δεν σε ακούγεται σαν όνομα τρομερό, αλλά με 85,5 φανταστείτε ότι αυτό ήταν μεγάλο value στο market ο Κοκτσού. Και είναι A-deal κιόλας. Φανταστείτε πόσο δύσκολο ήταν να πάρω τον Κοκτσού. Το προσπαθούσα εδώ και πάρα πολύ ώρα και τα κατάφερα. Και παίρνουμε τον Κοκτσού, ο οποίος είναι 86 overall και είναι 24 χρονών, παιδιά. Δηλαδή, δυναμώνουμε πάρα πολύ το κέντρο και για πολλά χρόνια και ήδη τώρα μαζί με τον Όντεγκαρντ και μαζί με τον Ροβέλα, οι οποίοι είναι πάρα πολύ μικροί σε ηλικία, έχουμε μια ομάδα η οποία θα είναι στα prime της για 4-5 χρόνια χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε πολλές προσθήκες. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε άλλη μεταγραφή, θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Για να δούμε. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να φύγουμε για τέταρτη σεζόν. Αυτή είναι η ομάδα. Όπως βλέπετε, ο Ζώτα έχει μεταφερθεί μόνο στην κορυφή αφού έφυγε ο Λεάο. Ο Όντεγκαρντ έχει έρθει πιο πίσω στη θέση του δεκαριού. Κοκσού, Εντίντι, Ντεμπελέ, Ντιαμπί, Ερνάντες, Γκουαρντιόλ, Φαντάικ, Φρυμπόγκ και ο Μπλακ είναι η εντεκάδα. Και βλέπετε και στον πάγκο έχουμε τον Ροβέλα που πήραμε, έχουμε Κωνσταντέλια ο οποίος έχει ανέβει, τον Κέλλερ από τις Ακαδημίες, Πινατσόλα, Αζάρ, Λιβάκοβιτς για τα δεύτερα τερματοφύλακα. Είμαστε πλήρεις νομίζω. Έχει μια ανακατάταξη στα πρόσωπα και φύγαμε για την τέταρτη σεζόν. Βάμος. Αυτό το παιχνίδι κάθε φορά με εκπλήσει. Εκεί που λέω ότι έχουμε τη δυνατότερη ομάδα μέχρι τώρα στο save και πάμε για τρελά πράγματα και περίμενα να δω να διεκδικούμε πραγματικά το πρωτάθλημα και ίσως και να το παίρνουμε. Απολυόμαστε ως Ραζβάν Λουσέσκου και νομίζω απολυόμαστε και σε ένα σημείο το οποίο ήταν λίγο πριν το τέλος της σεζόν. Είμαστε 11 Μαΐου, δηλαδή να είχαν μείνει 2-3 παιχνίδια ακόμα. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει ακριβώς και έχουμε απολυθεί και κάπου εδώ δεν θα συνεχίσουμε στον ΠΑΟΚ. Αλλά πάμε να δούμε τι έχει κάνει ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη σεζόν και εμείς απολυθήκαμε. Contract terminated. Ευχαριστούμε eSports. Λογικά επειδή δεν σήκωσα το Champions League πάλι. Και κλασικά επειδή θέλω να θίξω και τα θέματα που έχει το career. Δηλαδή κάθε φορά που μας κάνουν contract termination, εμείς είμαστε ένα σκουπίδι της κοινωνίας για προπονητής. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν έχουμε πάρει κύπελο. Δεν έχουμε πάει Champions League. Δεν έχουμε πάει τελικό Champions League conference. Όλα αυτά. Δεν έχουμε φτιάξει ομαδάρα. Μας ζητάει μόνο η ομάδα που είναι να πέσει, που δεν γίνεται να σωθεί με τίποτα. Ρε. Μόνο αυτή η ομάδα μας ζητάει κάθε φορά που χάνουμε. Πάμε στη Werder Bremen να δούμε τι θα γίνει. Ο Λουτσέσκου στη Werder Bremen, ναι. Πάμε. Λοιπόν, είμαστε στο βαθμολογικό πίνακα και πάμε να δούμε τώρα πού είναι ο ΠΑΟΚ. Γιατί έχουμε απολυθεί τόσο άσχημα, έχουμε πάει στο πρωτάθλημα. Είμαστε τέταρτοι. Okay. Εντάξει, μάλλον θέλει, επειδή βγήκα μια φορά τέταρτη και μια φορά τρίτη, πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα εμείς τώρα. Εν τω μεταξύ, εντάξει, είμαστε εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος, προφανώς, αλλά είμαστε πάλι τέταρτοι.
Ναι, έχει τελειώσει. Βασικά τα έχουμε παίξει τα παιχνίδια. Δεν έχει άλλο παιχνίδι. Όχι. Ένα παιχνίδι έχει μείνει. Ένα παιχνίδι στο οποίο εντάξει, θέλουμε απλά ισοπαλία και βγήκαμε πάλι Champions League. Εντάξει, δεν παίρνει πρωτάθλημα, αλλά δεν τη λες και η αποτυχημένη τελείωση τη χρονιά. Δεν και καλά να πάρω πρωτάθλημα. Δεύτερη σεζόν. Και είμαστε από ό,τι βλέπω και στο τελικό κυπέλου. Σχεδόν σε κάθε σεζόν έχουμε διεκδικήσει τίτλο. Πάλι είμαστε στο τελικό του κυπέλου. Πάμε για back to back τελικό κυπέλου Γερμανίας. Να σηκώσουμε βασικά κύπελο Γερμανίας. Τρίτο συνεχόμενο τελικό. Πραγματικά αυτό το objective το καταφέραμε. Το δικό μα objective που βάλαμε να είμαστε συνεπείς στο κύπελο το καταφέραμε στο έπακρο. Έτσι. Τρεις συνεχόμενες φορές τελικό. Μία το πήραμε. Την άλλη δεν μα αφήσαν να το παίξουμε βέβαια την τρίτη. Okay. Στο Champions League είμαστε σε όμιλο με Real, Μονακό και Δυναμό Κιέβου. Περνάμε πάλι. Πάλι περνάμε στο Champions League. Περνάμε στου 16. Και πάμε και παίζουμε με την Παρή, η οποία μα αποκλεί βέβαια. Εντάξει, αποκλείστηκαμε στου 16. Του ανεβάσαμε πολύ τα expectations που πήγαμε μέχρι ημιτελικά την προηγούμενη φορά. Και θέλαν μάλλον να το πάρουμε. Αυτή είναι η λογική τη EA. Εντάξει, πρώτη χρονιά να πα ημιτελικού σου λέει η διοίκηση. Επόμενη χρονιά η διοίκηση σου λέει 20 το τσουλού. Έτσι απλά, δε. Ο άλλο κάθεται στη City, έχει χαλάσει ό,τι πετρελαιοπηγή του έχει ανοίξει εκεί πέρα ο άλλο στη City και δεν το έχει πάρει το Champions League. Εμεί θα πάμε με τον Πάο, θα πάρουμε το Champions League. Τι λέει, μεγάλε. Και πάμε και στην ομάδα του, δεν μπορούμε να τη δούμε κανονικά. Αλλά ο Ζώτα έχει 14 γκολ 6 assist. Λίγα πράγματα βλέπω το μεταξύ για να ολοκληρωμένη σεζόν, έτσι. 14 γκολ 6 assist. Ντεμπελέ 8 γκολ 9 assist. Αζάρ! Αζάρ! Με 75 rating που είναι 75 γι' αυτό ο Αζάρ, το θυμάμαι και, και είναι ο τρίτος σε γκολ. Όντεγκρα 7-7, ούτε assist ούτε τίποτα. Ζίβκοβιτς 6 γκολ. Πού είναι οι παίκτες, ρε παιδιά, μπροστά. Ο Ντιαμπή 15 μάτς έχει παίξει. Εντάξει, λογικά μας απολύσουν, ρε παιδιά. Εντάξει, ο Ντιαμπή που είναι ο βασικός αριστερά έχει παίξει 15 μάτς. 17 έχει παίξει ο Ζίβκοβιτς. Τι βλέπω, ρε παιδιά. Τι βλέπω. 20 έχει παίξει ο Αζάρ περισσότερο από τον Ντιαμπή. Εντάξει, τελειώσαμε. Λογικό. Τελικά, μάλλον αυτή η πώληση του Ραφαήλ Λεάο μπορεί και να μην ήταν η πιο σωστή επιλογή. Μάλλον μας έκαψε. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σου άρεσε το ταξίδι που κάναμε με τον Πάοκ στην Bundesliga, κάνε like. Αν σου άρεσε, βοηθάει πάρα πολύ. Δες εδώ, έχουμε κάνει και άλλα βίντεο παρόμοια. Έχουμε βάλει τον Ολυμπιακό στο FIFA, έχουμε κάνει τον Παναθηναϊκό να έχει άπειρα λεφτά. Διάλεξε ένα από αυτά τα βίντεο και συνέχισε να βλέπεις content στο κανάλι. Πάτα τα εδώ.